Έγκλημα στο διάστημα. Μία καταγγελία για αξιόπινη πράξη που διαπράχτηκε στο διάστημα, ερευνά η NASA. Η αστροναύτη Σαν Μακκέιν κατηγορείται ότι απέκτησε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της ενδιαστάσης συζύγου της ενώ βρισκόταν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Την καταγγελία υπέβαλε η ενδιαστάσης σύζυγός της, Summer Warden, στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Η Αν Μακκέιν, η οποία επέστρεψε στη Γη, παραδέχτηκε ότι είχε πρόσβαση στον λογαριασμό από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, αρνείται ότι διέπραξε αξιόπινη πράξη. Δήλωσε μάλιστα μέσω του δικηγόρου της στην εφημερίδα New York Times ότι ήθελε μόνο να διασφαλίσει ότι είναι εντάξει τα οικονομικά της οικογένειας και ότι υπάρχουν χρήματα για την ανατροφή του γιου της Warden, τον οποίο μεγάλωναν μαζί, προτού χωρίσουν. Η Μακκέιν και η Warden, η οποία είναι αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, παντρεύτηκαν το 2014, αλλά η Warden κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Η Μακκέιν είναι απόφυτος της στρατιωτικής ακαδημίας του West Point, με περισσότερες από 800 ώρες πτήσεις με μαχητικό πάνω από το Ιράκ, ως πιλότος των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ενηχητικό της. Έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και επιλέχθηκε να πετάξει με την NASA το 2013. Πέρασε 6 μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πρόκειται να λάβει μέρος στον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο, όμως η συμμετοχή της ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ενός προβλήματος διαθεσιμότητας στολών του κατάλληλου μεγέθους, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. Ο Νίκος και εγώ κάναμε ένα διαστημικό περίπατο την περασμένη εβδομάδα και η στολή που φορούσε ήταν τέλεια. Και ήμουν χαρούμενη, το ίδιο και ο Νίκος, και δεν θέλαμε να αλλάξουμε τίποτα. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η NASA καλείται να ερευνήσει καταγγελία για τέλεση αξιόπινη πράξη στο διάστημα. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί από τις 5 ιδιοκτήτριες του διαστημικού σταθμού, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία, Ευρώπη, Ιαπωνία και Καναδά, ο εθνικός νόμος αφορά τους ανθρώπους και τα υπάρχοντά τους στο διάστημα. Η διαστημική νομοθεσία προβλέπει την έκδοση στη Γη εφόσον ένα κράτος αποφασίσει ότι επιθυμεί την δίωξη ενός πολίτη για παράπτωμα που τελέστηκε στο διάστημα. Γεγονός είναι πάντως ότι χρειάζεται επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των διαστημικών εγκλημάτων.